Λοιπόν, όρτσα τα πανιά. Έχουμε ράλι Αιγαίου. Πάνος Δημητρακόπουλος, υπεύθυνος επικοινωνίας του ράλι Αιγαίου και παλιός γνώριμος. Καλησπέρα! Καλησπέρα! Καλησπέρα και στα δύο όμορφα κορίτσια. Τι κάνετε? Πώς είμαστε? Φοράμε τα αντιλιακά μας, τα φοβερά, αυτά που λέμε εμείς, τα λουξούρου σαν κέρτ, ίντερνετ, βάζουμε τα καπελάκια μας, παίρνουμε τις σημεούλες του Πολιάθ και πηγαίνουμε ωραίες διαδρομές στο Αιγαίο. Φυσικά, φυσικά. Είναι Ιούλιος μήνας και όπως θυμάστε τόσα χρόνια έχουμε, εδώ και τόσα χρόνια έχουμε ράλι Αιγαίου, παραδοσιακά. Φέτος κλείνουμε 60 χρόνια του ράλι Αιγαίου και έχουμε μια ιδιαίτερη διαδρομή. Βέβαια, φανταζόμαστε ότι θα είναι μια μεγάλη γιορτή καταρχάς, έτσι? Είναι μια μεγάλη γιορτή, ακριβώς. Έχουμε αρκετές εκδηλώσεις για τα πληρώματα και πάμε στη Σύρο, φεύγουμε από τον Φάληρο. Πότε ξεκινάμε? Πότε ξεκινάτε? Ξεκινάμε στις 21 Ιουλίου, την Παρασκευή 21 Ιουλίου από το Φαλυρικό Όρμο. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει να δει την κίνηση. Φυσικά από τις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου Ελλάδος που έχουν έτσι αμφιθεατρική και πανοραμική θέαση στο Μικρολίμανο. Μπορεί να δει την κίνηση. Θα πάμε στη Σύρο και πάμε στη Σύρο γιατί ο πρώτος σταθμός του πρώτου ράλι Αιγαίου το 1964 ήταν η Σύρος. Εκεί έχουμε προγραμματισμένες μια σειρά από εκδηλώσεις. Τόσο εμείς ως ΠΟΙΑΘ όσο και ο τοπικός όμιλος αλλά και η ΩΝΕΞ, τα ναυπηγεία της Σύρου μας υποδέχονται για να μας φιλοξενήσουμε διάφορες εκδηλώσεις και να γιορτάσουμε ακριβώς αυτό που είπες πριν, τα 60 χρόνια του ράλι Αιγαίου στο μέρος όπου έγινε πρώτη φορά. Και μετά θα φύγουμε από την Σύρο για να πάμε στην Ίο. Και εκεί έχουμε κάποιες εκδηλώσεις, έχουμε τοπικές ιστιοδρομίες στην Ίο που μετράνε στη γενική βαθμολογία του αγώνα και στο τέλος της εβδομάδας επιστρέφουμε από την μαγευτική Ίο στο Σούνιο και τερματίζουμε κάτω από το ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο. Καλά, εξαιρετικό location. Θα μας πείτε λίγο για τις Ναι, με συγχωρείτε. Όχι, για τις εκδηλώσεις που λέτε ότι θα έχουμε ωραίες εκδηλώσεις, να μας πείτε λίγο μερικά πράγματα να τα ακούσει και ο κόσμος αν βρίσκεται εκεί και να τα απολαύσει. Κυρίως αυτό που μπορεί να απολαύσει είναι να γνωρίσει από κοντά τους ιστιοπλώους και τα σκάφη που θα δέσουν στην Ερμόπολη της Σύρου. Ωραία. Εκδηλώσεις προς το παρόν έτσι που να μπορώ να ανακοινώσω για το κοινό δεν έχω. Φανταζόμαστε ότι θα υπάρχουν κάποιες τοπικές γιορτές. Ακριβώς. Ναι. Με καλούς διαφορούς και λοιπά. Πάντα γίνεται στο ράλι Αιγαίου ακριβώς, αυτό. Ακριβώς. Λοιπόν. Αλλά δεν μπορώ να το πω για να... Είμαι σίγουρος, είμαστε ακόμα στη διαδικασία οργάνωσης κάποιων για να τις ολοκληρώσουμε, γιατί είναι λίγο νωρίς, γιατί τώρα ασχολούμαστε με το Aegean 600, τον άλλο αγώνα που έχουμε φτιάξει στο Μποϊά, που μπορεί να έχετε ακούσει, που είναι πριν από το ράλι Αιγαίου. Άρα... Ξεκινάει αυτή την Κυριακή που μας έρχεται. Με τι σκάφη είναι αυτά? Είναι και αυτά σκάφη ανοιχτής θαλάσσης, είναι πολύ μεγάλα σκάφη που έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Είναι σκάφη από πολύ μεγάλες και διάσημες ομάδες παγκόσμιας εμβέλειας ιστιοπλοών. Αυτοί είναι επαγγελματίες δηλαδή, ιστιοπλόοι? Το 70% των πληρωμάτων που επανδρώνουν αυτά τα σκάφη είναι επαγγελματίες ιστιοπλόοι από όλα τα μέρη του κόσμου. Και τα σκάφη είναι άκρως αγωνιστικά. Γι' αυτό και επανδρώνονται με επαγγελματίες ιστιοπλόους. Ελληνικές συμμετοχές έχουμε σε αυτή την περίπτωση? Βεβαίως, έχουμε 2-3 ελληνικές συμμετοχές, όχι πάρα πολλές. Διότι ο αγώνας είναι πάρα πολύ απαιτητικός. Είναι 600 ναυτικά μίλια χωρίς σταθμό. Τα σκάφη ξεκινάνε από το Σούνιο, κάτω από το ναό του Ποσειδώνα πάλι, όπως και στο ράλι Αιγαίου. Ήδη φιλοξενούμαστε στην Olympic Marine στο Λαύριο, γιατί από εδώ γίνεται, όλη η δουλειά του Aegean 600. Είναι εδώ η γραμματεία, τα πάντα είναι εδώ, στην φιλόξενη Μαρίνα που είναι και συνδιοργανωτής του αγώνα. Φεύγουμε λοιπόν κάτω από την Κυριακή, κάτω από τον ναό του Ποσειδώνα και ταξιδεύουμε νότια πλέον για 600 ναυτικά μίλια χωρίς σταθμό. Άρα, από τι περιοχές περνούν τα σκάφη? Θα σας τα πω αμέσως. Τα σκάφη λοιπόν κατεβαίνουν νότια αφού φύγουν την Κυριακή. Που προβλέπεται να έχει πολύ δυνατούς ανέμους. Θα περάσουν μέσα από την καλντέρα της Σαντορίνης, ανάμεσα δηλαδή στη Σαντορίνη και στην Καμένη, ένα μαγευτικό θέαμα τόσο για τους τουρίστες που θα τα δούνε από πάνω, όσο και για τους ίδιους ιστιοπλώους που κάνουν ιστιοπλοεία και βλέπουν αυτό το μοναδικό παγκοσμίου κάλους μέρος όπως είναι η καλντέρα της Σαντορίνης. Συνεχίζουν να ταξιδεύουν νοτιότερα προς την Κάσο, αφήνουν αριστερά την Κάρπαθο,
παραπλέουν τη Ρόδο, περνάνε πάρα πάρα πολύ κοντά από την πόλη της Ρόδου, την Κανδελούσα, μια μικρή βραχονισίδα, ανεβαίνουν στην Κο, στην Κάλυμνο, περνάνε από μικρές βραχονισίδες όπως είναι το Φαρμακονήσι, το Αχωανθονήσι, αφήνουν την Πάτμο, τη γνωστή σε όλους μας Πάτμο, διασχίζουν το Ικάριο Πέλαγος, και φτάνουν στο στενό μεταξύ Δήλου και Μικόνου, έχουν ανεβαίνοντας δεξιά τη Μύκονο. Για πόσες μέρες μιλάμε δηλαδή, είπε. Θα σας πω, αριστερά τη Μύκονο και μετά για να το ολοκληρώσουμε και να μην κουράζουμε τους ακροατές, ανεβαίνουν βόρεια αφήνοντας τη Τζιά αριστερά και κατεβαίνουν από το Κάβο Ντόρο και τερματίζουν πάλι στο ίδιο σημείο, δηλαδή μπροστά στο ναό του Ποσειδώνα όπου υπάρχει στημένη η γραμμή τερματισμού. Αυτή και η διαδρομή, τα αγωνιστικά σκάφη, τα σούπερ αγωνιστικά σκάφη που έχουν έρθει, θα την κάνουν περίπου σε 3 ημέρες. Όλη αυτή η διαδρομή. Μου φαίνεται λίγες μέρες για τόσο, για τέτοια διαδρομή. Θα φαίνεται λίγη, αλλά τα σκάφη αυτά ταξιδεύουν με πολύ μεγάλες ταχύτητες για ιστιοπλοϊκά σκάφη φυσικά, ανάλογα και των καιρικών συνθήκων. Αν έχει δηλαδή ένα πολύ δυνατό μελτέμι, μπορούν να πηγαίνουν και με 22 μίλια, 20 μίλια. Ίσως και λίγο παραπάνω, λίγο λιγότερο. Συνεχώς, επί 24ωρου βάσεως δεν σταματάνε, ναι. Δεν έχουν σταθμό όπως το Ράλι Αιγαίου. Τα πληρώματα λειτουργούν με σύστημα βαρδιών, ανάλογα πώς το έχουν στήσει, ανά 4 ώρες συνήθως. 4 ώρες είναι στο deck, στο κατάστρωμα και δουλεύουν τα πανιά και όλη την εξαρτία του τιμόνι και την τακτική. Και 4 ώρες είναι κάτω, κοιμούνται. Και έτσι το πλήρωμα εναλλάσσεται σε βάρδιες και κάνει όλη αυτή τη διαδρομή non-stop, όπως είπαμε. Τι πλήρωμα έχει κάθε τέτοιο σκάφος? Κοιτάξτε, το μεγαλύτερο αγωνιστικό που έχει έρθει, που ανήκει σε έναν Ελληνοαμερικανό επιχειρηματία που μας κάνει την τιμή να είναι στον αγώνα φέτος, έχει 25 άτομα. 25 άτομα πλήρωμα. Και άκρος επαγγελματικό πλήρωμα. Όλοι έχουν μία θέση πάνω στο σκάφος να κάνουν μία δουλειά. Έχουν μία θέση συγκεκριμένη και κάνουν μία δουλειά. Τώρα ο επιχειρηματίας γιατί μπορεί να διατηρεί ένα τέτοιο σκάφος και από χόμπι? Διατηρεί περισσότερα από ένα σκάφι. Είναι ένα χόμπι όπως πάρα πολλοί έχουν. Είναι ένα χόμπι στο οποίο έχεις ένα τόσο επαγγελματικό σκάφος γιατί σ' αρέσει η ιστιοπλοεία. Θες να κερδίσεις αγώνες διάσημους με μεγάλες διαδρομές. Θες να κερδίσεις το Sydney Hobart που είναι ένας αγώνας παγκοσμίου φήμης. Το ίδιο γίνεται και το Aegean 600, μπαίνει σε αυτό το καλεντάρι των Maxi Yachts και θες να έχεις το ρεκόρ του ταχύτερου χρόνου. Εμείς στην ιστιοπλοεία το λέμε line honor, δηλαδή πόσο χρόνο θα διαρκέσεις, θα καταφέρεις να κάνεις τη διαδρομή. Και κάθε χρόνο έρχεται ένα μεγαλύτερο σκάφος που παίρνει το χρόνο από το προηγούμενο. Ποιο είναι το... Να... Ποιο θα είναι αρέσει το... πάρα πολύ η ιστιοπλοεία. Είναι πολλές οι ώρες, μεγάλο το κόστος. Και πολύ δύσκολο όλο αυτό να το στήσει. Παιδιά, αυτοί θα βγουν με λέπια, έτσι. Την τρίτη μέρα απλά, έχουν γίνει... Λες τώρα, αν είναι 25 άτομα, δεν είναι πιο, έτσι, που εμείς που δεν ξέρω τώρα, ρωτάω, δεν είναι πιο εύκολες οι βάρδιες στην αλλαγή όταν είναι τόσα πολλά άτομα ή όχι? Οι 25 άτομα είναι πάνω σε ένα σκάφος. Οι 10 άτομα είναι σε ένα σκάφος. Οι 2 άτομα, γιατί έχουμε και κατηγορία double-handed. Δηλαδή ένα σκάφος που είναι περίπου 30 πόδια, δηλαδή 9-10 μέτρα, ας πούμε. Μάλιστα. Έχει 2 άτομα πλήρωμα. Mm-hmm. Υπάρχει ελληνικό πλήρωμα που το κάνει τον αγώνα για τρίτη φορά, που είναι άντρας και γυναίκα, και είναι 2 άτομα. Μάλιστα. Το πλήρωμα είναι 2 άτομα, δεν μπορεί να είναι ούτε 3 ούτε κάτι περισσότερο. Είναι κατηγορία double handed, δηλαδή 2 άτομα, mm-hmm. και κάνουν τον αγώνα οι 2 τους. Και δουλεύουν ή 2 λοιπόν με σύστημα βαρδιών, ή 25 πάλι με σύστημα βαρδιών, διότι οι θέσεις είναι συγκεκριμένες. Όσες και να έχεις, τους χωρίζεις στη μέση. Μάλιστα. Και δουλεύουν σε βάρδιες. Γιατί το θέμα του πληρώματος έχει να κάνει με το μέγεθος του σκάφους. Σωστό. Και με το πόσα άτομα απαιτούνται σε συγκεκριμένες θέσεις. Εγώ θέλω να μας πεις ποιο είναι έτσι το πιο σημαντικό σκάφος που μας έχει επισκεφθεί για τους φετινούς αγώνες. Για μας και τα 47 σκάφη είναι εξίσου σημαντικά. Διπλωματική απάντηση. Ως καγά κορίτσια θέλουμε απάντηση. Θα σας δώσω και την απάντηση αυτή που θέλετε, αλλά εμείς οφείλουμε να πούμε αυτό που αισθανόμαστε, ναι, γιατί σωστό. Είναι 47 σκάφη που πραγματικά θα δώσουν τον εαυτό τους να κάνουν 600 μίλια. Άλλοι θα κάνουν 2 μέρες και όπως και τα 2 προηγούμενα Aegean 600 υπήρξαν σκάφη που έφαγαν όλο τον επιτρεπόμενο χρόνο του αγώνα. Δηλαδή ήρθαν, έφυγαν Κυριακή και ταξίδεψαν και ήρθαν το άλλο Σάββατο. Μία εβδομάδα έκαναν. Ακριβώς, γιατί ο αγώνας έχει μία ημέρα και μία ώρα εκκίνησης και έχει και μία ημέρα και ώρα που κλείνει
στην πραγματικότητα. Mm-hmm. Μπορεί τα πρώτα σκάφη να έρθουν σε δύο μέρες, τρεις μέρες, τέσσερις μέρες, αλλά εμείς το άλλο Σάββατο, κάπου στις 6 ώρα το απόγευμα, οφείλουμε να κλείσουμε τον τερματισμό. Οπότε όσοι έχουν έρθει μέχρι εκείνη την ώρα, τερματίζουν. Οι επόμενοι είναι μη τερματίστατες. Φανταστείτε να έχεις κάνει όλη τη διαδρομή και να έρθει το χρονικό σημείο να κλείσει η πόρτα όπως έγινε πέρσι και το τελευταίο σκάφος, για να μην σας πω για ένα λεπτό, κατάφερε να κερδίσει το χρόνο και να τερματίσει. Θα είχαμε κλείσει το τερματισμό. Πρέπει να είχαν τρελή αγωνία αυτοί οι άνθρωποι. Βέβαια, έτσι, βέβαια. Απίστευτο. Τώρα, το μεγαλύτερο σκάφος, για να απαντήσω στη φίλη μου τη Λεμονιά. Ναι. Μάλλον που το πάντα, δεύτερο μεγαλύτερο σκάφος. Πάντα είναι ρωτάει τέτοια. Μπράβο, πάντα ρωτάς τέτοια. Είναι το Ulysses. Ανήκει στον Ερνέστο Μπαρταρέλη, τον ιδιοκτήτη της κυρίας Πράντα. Είναι ο CEO του ομίλου Πράντα. Να τα. Πράντα πανιά θέλουμε. Πράντα πανιά με ποιάθ μαζί. Collaboration. Το προς το παρόν, το μόνο Πράντα που έχουμε δει είναι τα μπλουζάκια που φοράει το πλήρωμα. Ωραία, πανιά Πράντα, θα σας το πω την Παρασκευή που θα ανοίξουν τα πανιά. Που κάνουμε δοκιμαστικό αγώνα. Και είναι ο CEO του ομίλου. Παιδιά, πολύ ωραίο, έτσι. Πολύ. Είναι ο CEO του ομίλου Πράντα. Είναι ο σύζυγος της κυρίας Πράντα. Αυτός είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει φτιάξει και την ομάδα Λούνα Ρόσα Πράντα Πιρέλη, που μπορεί πολλοί κόσμος να έχει ακούσει, διότι έχει συμμετάσχει με πολύ καλά αποτελέσματα σε τουλάχιστον, αν θυμάμαι καλά, τέσσερα σιρκουί America's Cup τα τελευταία χρόνια. Είναι μια άκρος επαγγελματική ομάδα, παγκοσμίως διάσημη. Φέρνει δικό της φωτογράφο, έναν από τους καλύτερους φωτογράφους του κόσμου. Καταλαβαίνετε τη διαφήμιση που γίνεται για τον ελληνικό τουρισμό, για τις ελληνικές θάλασσες, για το Αιγαίο, οι φωτογραφίες που θα κυκλοφορήσουν παντού. Και βίντεο, social media φανταζόμαστε θα γίνει χαμός, έτσι δεν είναι? Έχουμε, σήμερα που μιλάμε, έχουμε περίπου 1 εκατομμύριο views στα social media. Ναι, τα μοιραζόμαστε με τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, τα μοιραζόμαστε με, που είναι χορηγός της διοργάνωσης. Έχουμε δίκτυο παραγωγής τηλεόρασης που το μοιράζουμε σε όλες τα κανάλια, σε όλο τον κόσμο. Κυρία Δημητρακόπουλε, μάλιστα. Ο CEO της Πράντα είναι πάνω στο σκάφος? Φυσικά. Μάλιστα. Οι αγώνες ιστιοπλοείας και οι άνθρωποι που με ρωτήσατε πριν γιατί το κάνουν αυτό, όπως και ο κύριος Σακελάρης, το κάνουν γιατί και οι ίδιοι αγαπούν την ιστιοπλοεία και είναι πάνω στο σκάφος. Πέρσι είχε έρθει να τρέξει στον αγώνα ο πλουσιότερος Ελβετός με ένα σκάφος, το οποίο το τιμώνευε ο ίδιος, έτρεξε τον αγώνα ο ίδιος. Είπε τα καλύτερα λόγια, είπε ότι έχω έρθει πάρα πολλές φορές στην Ελλάδα με τα διάφορα σκάφη μου για διακοπές. Δεν πίστευα ποτέ ότι θα κάνω αγώνες ιστιοπλοείας σε τέτοιο στίβο και ότι θα περάσω μέσα από την καλτέρα ή θα δω από κοντά τη Μύκονο, την Πάτμο, σαν Καρποστάλ. Ναι, αλλά τη διαδρομή είναι εξαιρετική. Η διαδρομή του αγώνα, βέβαια, είναι μοναδοκή σε όλοι. Δεν το λέμε γιατί είμαστε Έλληνες και γιατί εμείς ως ΠΟΙΑΘ έχουμε σχεδιάσει αυτόν τον αγώνα. Είμαστε ευλογημένη χώρα και η διαδρομή είναι μοναδική σε όλο τον πλανήτη. Αντίστοιχοι αγώνες που γίνονται στα άλλα μέρη του κόσμου, ας πούμε στο Sydney Hobart της Αυστραλίας, όταν τα σκάφη φύγουν από το Sydney και μετά από τις επόμενες 2-2,5 ώρες βγαίνουν στο νότιο ωκεανό. Mm. Δεν υπάρχει να δούνε τίποτα. Μέχρι να φτάσουν πλέον στο νησί της Τασμανίας, που είναι το Hobart, το λιμάνι, για να δούνε λίγο στεριά. Το ίδιο στη Μάλτα που έχει έναν αντίστοιχο αγώνα και κάνουν το γύρο της Σικελίας, το μόνο πράγμα που βλέπουν είναι το Στρόμπολι, το ηφαίστειο. Εδώ κάνουν ιστιοπλοεία και βλέπουν ένα συνεχές καρποστάλ. Ναι. Ένα ατελείωτο viewmaster, εικόνες η μία μετά την άλλη, το ένα νησί δίπλα στο άλλο, η Πάτμος που όλοι ξέρουμε πόσο μαγική είναι όταν περνάς με ένα σκάφος και βλέπεις από πάνω το μοναστήρι να δεσπόζει, και όλα τα άλλα νησιά που εμείς ως ιστιοπλοεία έχουμε επισκεφθεί με τη βοήθεια του Ράλι Αιγαίου, για να μπλέξουμε και το Ράλι Αιγαίου στη συζήτησή μας. Και φανταζόμαστε. Γιατί με το Ράλι έχουμε πάει παντού, σε όλα τα νησιά, από τους Λειψούς μέχρι τη μαγευτική Πάτμο,
τα ψαρά. Τι ωραία που είναι τα ελληνικά νησιά, σε τι χώρα ακριβώς έχουμε γεννηθεί. Και τι παράδεισος είναι αυτός. Και είναι τόσο διαφορετική. Αυτό θέλουμε να προβάλλουμε. Και είναι τόσο διαφορετική η εικόνα από το σκάφος. Δηλαδή, εμείς οι επισκέπτες βλέπουμε από τη στεριά το σκάφος. Το ανάποδο είναι συγκλονιστικό. Ακριβώς αυτό που λέτε. Το ανάποδο είναι συγκλονιστικό. Να βγαίνεις μέσα από το σκάφος την ώρα που δουλεύεις, ή βγαίνεις για βάρδια ή κάνεις σκιοπλοεία και να σηκώνεις τα μάτια σου και να βλέπεις από πάνω την καλδέρα της Σαντορίνη. Ή να περνάς και να βλέπεις την Πάτμο. Δηλαδή, έχεις όλη την εικόνα. Έχεις εσύ όλη τη μεγάλη εικόνα. Ακριβώς. Είναι πραγματικά μοναδικό και αυτό ήταν η αρχική ιδέα του σχεδιασμού του Aegean 600, να προβάλλει ως καρποστάλ το Αιγαίο και να το επικοινωνήσουμε σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου και να φέρουμε, όπως ήδη φέτος έχουμε, αρχίζουμε να καταφέρνουμε σκάφη τέτοιας εμβέλειας, τέτοια πληρώματα, τόσο γνωστά παγκοσμίως, που θα επικοινωνήσουν τον αγώνα και τις ομορφιές του βασικά και όλη την ελληνική φιλοξενία που τους προσφέρουμε εδώ με τη βοήθεια της Olympic Marine σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Πιστεύοντας ότι του χρόνου θα είμαστε 60 σκάφη και του παροχρόνου θα είμαστε 100 σκάφη. Φέτος πόσα σκάφη έχουμε? Είμαστε 47 σκάφη. Δεν είναι λίγα. Όχι, καθόλου λίγα. Μια χαρά. Κοιτάξτε, δεν είναι λίγα. Πρέπει να αναφέρουμε ότι η Ελλάδα έχει το τεχνικό μειονέκτημα ότι είναι στην άκρη της Μεσογείου. Για να έρθει ένα αγωνιστικό σκάφος εδώ, πρέπει να περάσει τον Ιστμό. Αυτά τα αγωνιστικά σκάφη μεταφέρονται με ειδικό τρόπο ή πάνω σε καράβια ειδικής μεταφοράς. Φανταστείτε ότι το κάθε σκάφος για να εξυπηρετηθεί τεχνικά μεταφέρει 3 ολόκληρα κοντέινερ εξοπλισμό, τα οποία ήρθαν με ξεχωριστές δαλίκες, κυρίως από την Ισπανία. Μιλάμε για μεγάλα project το να έχεις ένα τέτοιο σκάφος ή να θέλεις να τρέξεις ένα τέτοιο αγώνα. Χωρίς την υποστήριξη εδώ του χώρου που είναι εκπληκτικός, είναι μεγάλος, έχει τεχνική υποδομή, δεν θα μπορούσαμε να τον κάνουμε. Λοιπόν, να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Να ευχαριστούμε πολύ. Άρωμα Ελλάδας στους συμμετέχοντες. Τα φιλιά μας τον κύριο Πράντα που και τον φοράμε και τον κρατάμε. Και σας ευχαριστούμε. Θα σας περιμένουμε στις εκδηλώσεις μας, στην τελετή έναρξης που είναι αυτή την Παρασκευή στην Olympic Marine. Και στην απονομή που θα κάνουμε το Σάββατο, το επόμενο Σάββατο, στο Τεχνολογικό Πάρκο Λαβρίου, όπου εκεί θα τους έχουμε και μερικές νότες ελληνικών χωρών. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ναι. Θα χορέψουμε συγκροτήματα με ελληνική παραδοσιακή μουσική, να πάρουν, εκτός από τις εικόνες των νησιών, να πάρουν και μια γεύση μουσικής και πώς διασκεδάζουν οι Έλληνες. Καλή επιτυχία, φιλάκια. Γεια σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό απόγευμα.